θεωρούμε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κοζάνης, αυτό που πρέπει να αναδείξει πλέον με πολύ έμφαση και δεδομένου ότι φέτος είναι χρονιά της βιβλιοθήκης, είναι ο πολιτισμός. Είναι ότι η Κοζάνη μπορεί να δείξει και να αναδειχθεί σαν μια πόλη πολιτισμού. Σαν μια πόλη που έχει όμως δύο βασικούς πυλώνες πολιτισμού. Την ιστορική της παράδοση, τη σχέση της με το παρελθόν, τα λαϊκά της δρόμενα, τα μομοέργια, την Κοζανίτη για αποκριά. Ξέρουμε τη σημασία του συγκεκριμένου χώρου που βρισκόμαστε και του συγκεκριμένου συλλόγου που μας φιλοξενεί και της συγκεκριμένης γειτονιάς για την Κοζανίτη και αποκριά, τις λαζαρίνες, αλλά και άλλα έθιμα που γίνονται και είναι μοναδικά και το μπορούμε να το καταλάβουμε πλέον, αλλά να αναδείξουμε και την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία που πραγματικά παράγεται και είναι σημαντική στην Κοζάνη. Γι' αυτό λοιπόν και επειδή θέλουμε να το αναδείξουμε αυτό, γι' αυτό έγινε τη Δημαρχία Πολιτισμού, γι' αυτό πλέον οι τρεις φορείς πολιτισμού της Κοζάνης, η βιβλιοθήκη, Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας και το ΔΠΘ λειτουργούν συντονισμένα πάνω σε μια κοινή στρατηγική, πάνω σε ένα πλαίσιο το οποίο χαράσεται πλέον από κοινού.